4 χρόνια γεμάτα πόνο, αβεβαιότητα και αναπάντητα ερωτήματα συμπληρώθηκαν για την οικογένεια Παρασκάκη, η οποία θρηνεί την αδικοχαμένη Μελίνα. Το 4χρονο κοριτσάκι που εισήχθη στο Βενιζέλιο για μικροεπέμβαση ρουτίνας, όμως άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα, κάτω από συνθήκες που προκάλεσαν εισαγγελική παρέμβαση αλλά και τη διενέργεια αλλεπάλληλων εσωτερικών ερευνών στο νοσοκομείο, με επίκεντρο τη διαδικασία αφύπνισης του παιδιού και τις ενέργειες της αναισθησιολόγου. Με αφορμή τη συμπληρωσή 4 ετών από τον άδικο χαμό της κορούλας του, ο Μάνος Παρασκάκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα ακόμη ιδιαίτερα συγκινητικό κείμενο για τη μικρή Μελίνα. «Είδα ομορφιά το μάρμαρο του τάφου να έχει Θεέ μου, που κλείνει μέσα ένα παιδί μεγαλοδύναμέ μου». Παρά το χρόνο που έχει μεσολαβήσει, καμία απάντηση δεν έχει δοθεί επίσημα από τη δικαιοσύνη για τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου κοριτσιού. Κανείς δεν θα μπει όμως φυλακή, κανείς δεν θα καταδικαστεί. Όμως η Μελίνα καταδικάστηκε στην αιώνια φυλακή, στον τάφο. Ο Μάνος Παρασκάκης ζητά επιτέλους να απονεμηθεί δικαιοσύνη, χωρίς να μπορεί να κρύψει την πικρία και την απογοήτευσή του για τις παλινοδίες που έχουν μεσολαβήσει. «Δεν ξέρω πώς πέθανε το παιδί μου. Κανείς δεν μιλάει ανοιχτά. Ακόμα κι αν ήθελα να συγχωρέσω κάποιον, δεν μπορώ αφού κανείς δεν μου έχει πει το ελάχιστο. Οι χειρουργοί, οι αναισθησιολόγοι, όλοι. Μόνο ψέματα. Έχω λοιπόν μόνο οργή μέσα μου». Η δίκη της αναισθησιολόγου που χειρίστηκε το περιστατικό μετά την πρώτη αναπολή αναμένεται να διεξαχθεί στα τέλη Ιανουαρίου. Η αναισθησιολόγος παραπέμφθηκε για να καθίσει στο εδόλιο του τριμελούς πλημελιωδικίου Ηρακλείου, καθώς σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα που μεσολάβησε, φέρεται να έχει ευθύνες στη μετεγχειρητική διαχείριση της διαδικασίας αφύπνισης του άτυχου παιδιού.